Αν και περιμέναμε βάσει των μετεωρολόγων, θα είχαμε μια βόμβα μετεωρολογική όπως λέγανε. Τελικά απεδείχθη ήταν πολύ πιο ήπιο το κύμα αυτό της κακοκαιρίας, το οποίο έπληξε την περιοχή μας. Εμείς πάντα είμαστε έτοιμοι και προμήθεια σε αλάτι έχουμε κάνει και τα μηχανήματα είναι σε ετοιμότητα. Γι' αυτό χθες από πολύ νωρίς άρχισε η προσπάθεια χιονισμού των κεντρικών δρόμων. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Τις βραδινές ώρες που το χιόνι ήταν αρκετό, υπήρχαν έξω 6 συνεργεία τα οποία δουλεύανε και 2 συγκεκριμένα στον δρόμο της Σπάρτης που είχε τη μεγαλύτερη, το πιο πολύ χιόνι, αλλά και στο δρόμο προς Καλαμάτα και στο Φάλο, δηλαδή το βράδυ, και στο δρόμο προς Πύργο, καθώς επίσης και στο προς Καστρία Αγίου Πέτρου. Σήμερα το πρωί, που ξημέρωσε σήμερα, ενώ περιμέναμε μεγαλύτερα προβλήματα, δεν είχαμε πάρα πολλά αιτήματα. Κάπου πάγος υπάρχει σε κάποια σημεία, όπως μετά τα Λαγκάδια προς τον Πύργο, στον Εθνικό Δρόμο, που ήδη υπάρχει συνεργείο και δουλεύει εκεί. Επίσης και στο χωριά του Φαλάνθου, εδώ είχε πάρα πολύ χιόνι, είχαμε πάγο, και εκεί λοιπόν έχουν πάει συνεργεία που καθαρίζουν και θα ρίξουν και αλάτι, και προς Σπάρτη και προς Καστρί. Νομίζω ότι γλύκια με καιρός δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και όλα βαίνουν καλώς. Δεν υπήρξαν απεκλεισμένα χωριά? Όχι, δεν είχαμε απεκλεισμένα χωριά. Βεβαίως κατά τη διάρκεια της νύχτας σίγουρα κάποια χωριά, σε κάποια χωριά δεν ήταν εύκολη πρόσβαση, αλλά τη νύχτα δεν γίνονται και μεγάλες μετακινήσεις. Όπου μας ζήτησαν πήγαν, όπως τώρα το πρωί είχε μείνει λίγο πίσω ο δρόμος από Βλαβοκερασία προς Κολίνες που πήγε ένα αυτοκίνητο και καθάρισε και εκεί. Και δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα. Τα σχολεία, όπως ξέρετε, είναι κλειστά σήμερα μετά από απόφαση του Δήμου. Πιστεύω ότι ήταν καλό μέτρο αυτό, γιατί και τα παιδιά κινδυνεύουν με τα γλιστράνια, τα σκάλες, τα χιόνια. Αλλά όλα πάνε καλά. Μιας και αναφερθήκατε στα σχολεία, γνωρίζουμε αν υπάρχει πληρότητα σε πετρέλαιο, σε θέρμανση? Δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο και νομίζω ότι θα υπάρχει. Και οι πληροφορίες για το υπόλοιπο της μέρας, ποιες είναι και τι θα γίνει και αύριο, γιατί ξέρουμε τουλάχιστον από τις δικές μας πληροφορίες ότι θα έχουμε παγετό, ότι χαμηλές θερμοκρασίες κυρίως και όχι τόσο χιονοπτώσεις. Το πρόβλημα, όπως είπες, θα είναι στο παγετό, δεν θα έχουμε χιονόπτωση για τις επόμενες 2 μέρες. Γι' αυτό λοιπόν και η συνέχεια, θα έχουμε συνέχεια στο αλάτι, θα πέσει και άλλο αλάτι στα σημεία τα επικίνδυνα του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου, ώστε να μην έχουμε απρόβλεπτα συμβάντα. Υπάρχει επάρκεια σαλάτι. Υπάρχει επάρκεια, εντάξει, έχουμε πάρει αρκετούς τόνους. Την τελευταία φορά είχαμε πάρει 500 τόνους. Εάν συνεχίσει ο χειμώνας, πρέπει να πάρουμε και άλλο αλάτι, γιατί έχουμε μεγάλο δίκτυο, ορεινό δίκτυο, με μεγάλες απαιτήσεις και ανάγκες. Οπότε χρειάζονται και μεγάλες ποσότητες αλατιού. Πάντως, στη στιγμή αυτή, ακόμα έχουμε αλάτι. Και οι ανάγκες καλύφθηκαν με το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ή χρειάστηκε να πάρετε και ιδιώτες? Αυτή τη φορά ήταν ελάχιστοι ιδιώτες οι οποίοι εργάστηκαν, ένα το βράδυ και ένα σήμερα το πρωί που χρειάστηκε για μια ειδική περίπτωση να ανοίξει ο δρόμος προς Κοντοβάζανα, που εκεί υπήρχε μια κηδεία. Και έτσι έπρεπε να γίνει, ανοίξει ο δρόμος για να μπορέσει ο κόσμος να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία. Όσον αφορά άλλα προβλήματα, γιατί ξέρουμε ότι συνήθως και οι χιονοπτώσεις, είχαμε και τις προηγούμενες μέρες και έντονες βροχοπτώσεις, δημιουργούνται κάποια προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Θα κάνετε κάποια καταγραφή, μήπως έχουν δημιουργηθεί κάποιες λακκούβες, κάποιες κατολιστήσεις, κάποια άλλα θέματα? Σίγουρα, πάντα όταν γίνεται μια δράση με χιονιστικά μηχανήματα, καταστρέφεται το οδόστρωμα. Και έτσι λοιπόν, μετά από κάθε χιονόπτωση, πρέπει να πάνε να κάνουν αποκατάσταση σε πολλές λακκούβες ή σε δέντρα που έχουν πέσει και αυτά. Ήδη υπάρχει μια καταγραφή τέτοιων προβλημάτων. Έχουμε προμηθευτεί και πίσα, ψυχρή πίσα που είναι για το χειμώνα σε σακουλάκια. Και έτσι λοιπόν θα αρχίσει άμεσα η αποκατάσταση των λακκούβων, σε λακκούβες ή σε πρανί τα οποία έχουν πέσει, όπως το δρόμο από το Βούτσι που μας είπαν, ανέφεραν ότι έχουν πέσει κάποια πρανί. Και επίσης είπαμε, αναφέρθηκε ότι υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα με τον Αλφιό ποταμό στα χωριά της Σειραίας, εκεί έχει πάρα πολλά νερά ο Αλφιός και έχει κόψει ένα μεγάλο κομμάτι καλλιεργήσιμης γης. Εκεί πρέπει το καλοκαίρι να γίνει οπωσδήποτε μια προσπάθεια να αλλάξει κάτι στην κήτη του Αλφιού, γιατί αν συνεχίσει έτσι θα είναι ένα κομμάτι παραγωγικό της περιοχής, το οποίο μάλιστα τελευταία το αξιοποιούμε και με την ηλεκτροδότηση που κάνουμε κατά μήκος του Αλφιού στην περιοχή αυτή, θα έχει καταστραφεί, θα έχει γίνει ποτά. Σας έχουν αναφέρει οι πολίτες κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, είτε κάποια αιτήματα, εκτινοτρόφοι, αγρότες, έχουν αντιμετωπίσει? Από την χειρόπτωση αυτή συγκεκριμένα, όχι τίποτα. Γενικότερα προβλήματα λόγω του χειμώνα υπάρχουν, τα οποία με το που θα ανοιξάσει θα κοιτάξουμε να προφασίσουμε.